να πω το εξής, ότι το μέγεθος του τσουρεκιού εξαρτάται από εσάς. Ανάλογα βέβαια θα κόψετε και τα γραμμάρια της ζύμης. Καλό θα είναι, επειδή θέλουμε για τα παιδάκια έτσι και για το σχολείο να παίρνουν ένα τσουρέκι, να μην είναι πολύ μεγάλα. Εντάξει. Παύλο, μας καμαρώνεις. Φουλ. Να ανοίγουμε τσουρέκι. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Ναι, είμαι. Έχεις το δικό σου μπροστά. Καμαρώνομαι. Λοιπόν. Και εγώ έχω το δικό μου εδώ. Κάτσε να. Εσύ γιατί αλλιώ και εγώ αλλιώ. Όχι, όχι, θα το βάλω και εγώ σταυρό. Πρέπει να κάνω λίγο χώρο. Κάνει σταυρό. Ναι. Θα δείξω ένα διαφορετικό τρόπο πλεξίματος. Άρα ουσιαστικά έχουμε τα δύο κορδόνια ζύμης. Φέρ' το λίγο πιο εδώ. Για να λες μετά ότι δεν το έκανε σωστό. Λοιπόν, βλέπεις τώρα ότι έχουμε δύο κορδόνια ζύμης σε σταυρό. Ναι. Θέλουμε από το ίδιο κορδόνι, ουσιαστικά ζύμης, τις δύο πλευρές τις ακριανές θα τις πηγαίνουμε στην αντίθετη πλευρά. Πάμε μαζί. Μπράβο, αυτό. Και την άλλη από εδώ. Τέλεια. Και πάμε τις άλλες δύο προς τα εδώ τώρα, προς τα μένα φέρτα. Λίγο για να του δώσεις κίνηση του τσουρεκιού να έρθει να γίνει εκεί. Θα πάμε στα επόμενα. Ναι. Ωραία. Πάλι τα άλλα. Είσαι σίγουρος. Ναι, ναι, ναι. Θα το δεις να έρθει μετά, θα στρώσει. Εδώ. Μπράβο. Ναι. Το επόμενο πάλι. Μπράβο. Πάμε πάλι στο επόμενο. Ναι. Και τελειώνεις. Και τώρα. Λοιπόν. Μια χαρά. Κοίτα πώς θα στο φέρω όταν με ξαπλώσει. Το βλέπεις. Και αυτά εδώ. Είναι μωρό αυτό, ρε. Τα κλείνεις από κάτω. Το είδες, τη γλυκούλη. Στείλα Μαρίνα μας. Αχ, το πρώτο μου τσουρέκι. Να σου δείξω και ακόμα ένα. Είμαι πολύ περήφανη. Δέστε το όμορφο. Συγχαρητήρια. Και είναι πολύ μαλακιά και αυτά. Ναι. Άντε και σε φούρνο. Γιατί όχι, ποτέ δεν ξέρεις. Με τον μπλάστ τώρα εγώ λίγο. Άρα, τι θες. Φοβάσαι μόνο που σε πλησιάζω. Μου πήρε το τόστ. Μέσα στο φούρνο είναι. Στα γόγια να ζεσταίνεται. Πώς σε προσέχω. Εγώ εδώ θα δείξω τώρα ένα γεμιστό, εύκολη υπόθεση πολύ. Με ένα μπλάστι ανοίγουμε λίγο το φύλλο της ζύμης και ζάχαρη. Άμε ζάχαρη. Χαμός αυτό το γεμιστό. Μπορείτε να βάλετε και ξηρούς καρπούς αν θέλετε. Τι άλλο. Σοκολάτα. Ναι, στη σοκολάτα θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Γιατί μπορεί να καεί η σοκολάτα στο φούρνο. Α, ναι. Θέλει λίγο προσοχή, ναι, να μην είναι έξω από το τσουρέκι. Δηλαδή, αν είναι μέσα κλεισμένη, είμαστε οκ. Okay. Μπορούμε αν είναι... να βάλουμε τις νυφάδες αυτές της κουβερτούρας ναι, που έχουν για να λιώσουν ωραία. Με αυτόν τον τρόπο όμως θα είναι το καλύτερο. Εγώ ρίχνω και λίγη κανέλα. Και το κλείνεις. Ναι. Ωραία, έτσι. Ουσιαστικά τώρα η γέμιση έχει περάσει μέσα. Και ξεκινάς. Σβουριχτό. Σβουριχτό το κάνεις τώρα. Μπράβο. Και ρολάρεις. Και αυτό είναι το γεμιστό μας. Και να σου δείξω και κάτι ακόμα πιο απλό. Αυτό ακριβώς που έπιασα στα χέρια σου τώρα θα σου δείξω. Αυτό δεν είναι. Ατομικό. Παιδικό για το σχολείο. Ναι. Αχ, τι ωραία μυρίζει, ρε Χρήστο. Γι' αυτό έχω κόψει και εγώ όλα τα ζυμαρία. Τα έχω κόψει σε μικρά μεγέθη για να μπορούμε. Αυτό είναι ένα ωραίο γευματάκι για τα παιδιά. Δες, μία λωρίδα. Το δείχνω πάλι. Ναι. Η λωρίδα μας η ολόκληρη, στο κέντρο. Και το γυρίζουμε. Θα κάνω κι εγώ το άλλο. Και το γυρίζουμε από κάτω, βεβαίως. Θες να σου το ανοίξω λίγο. Ναι. Καλό θα είναι πριν να ανοίγουμε τα ζυμάρια μας λίγο να ξεκουράζονται, έτσι, για να μας ανοίγουν πιο εύκολα. Πόση ώρα. Ένα δεκαλεπτάκι είναι μια χαρά. Έτσι να το αφήνουμε. Ναι. Λοιπόν, στο κέντρο. Μπράβο. Τη μία πλευρά πιάνεις και τη γυρίζεις από την άλλη. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα. Αυτό είναι. Βάλ το κάτω. Λοιπόν, και αυτή την άκρη τώρα γύρισε το και βάλ τη μέσα από εδώ. Να τη βάλω έτσι. Από κάτω. Αυτό είναι. Να το. Απλούστατο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πω ότι αυτά που έχουμε ετοιμάσει εκεί θα τα βάλουμε σε ζεστό μέρος για περίπου 20-25 λεπτά μέχρι να διπλασιαστούν σε όγκο. Mm-hmm. Μετά τα λύφουμε με λίγο κρόκο αυγού και γάλα. Θέλετε και λίγο μυγδαλάκι και τα ψήνουμε στους 160 βαθμούς για το πρώτο δεκάλεπτο και μετά για ακόμα μισή ώρα στους 140 βαθμούς. Εντάξει. Πάμε λίγο τώρα να δείξουμε ένα γρήγορο γλάσο. Εδώ θα χρειαστώ πάλι τη βοήθειά σου, Κωνσταντίνα. Αυτό μου αρέσει τώρα, το στόλισμα. Ξέρεις ότι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να δίνω. Δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο στόλισμα. Πάμε γιατί. Αρέσουν, ναι. Πολύ. Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο. Σκέφτεσαι το τόσο, έχει... αυτό νιώθω. Τον έχει εξιτάρει η όλη δεν κατάσταση. Πολύ μακριά από αυτό. Θυμάσαι παλιότερα στη Βασιλόπιτα είχαμε φτιάξει ένα γλάσο με νερό και ζάχαρη άχνη. Εδώ θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έχω βάλει χυμό πορτοκάλι. Α, δεν αυγό. Όχι, είναι χυμό πορτοκάλι. Να περάσουμε και χυμό πορτοκάλι στα παιδάκια. Και θα σου ρίξω ζάχαρη άχνη και ανακατεύεις. Εγώ νόμιζα ότι ήταν αυγό και πορτοκάλι. Αυγό και αλεύρι, συγγνώμη. Ανακατεύεις σιγά σιγά να μην σου πετάξει την άχνη και λερωθείς. Ωραία, σου ρίχνω και άλλη άχνη εγώ. Το πόσο δεμένο το θέλουμε, το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, εξαρτάται από εμάς. Πρέπει να είναι πηχτό. Να είναι λίγο σφιχτό για να κάτσει καλά επάνω στο τσουρέκι. Βλέπεις ότι παίρνει αρκετή ζάχαρη. Mm-hmm. Ωραία.
Μέχρι εσύ να τελειώσει αυτό. Παύλο, χίλια συγγνώμη, συζητώ. Όχι, ευχαριστώ. Όχι, αλλιώς το συζητάς. Θα βρει το τόστ σου τώρα. Πέτα το άμα βρεις κάτι που στρες. Πρέπει να ξεκινήσω σιγά σιγά το γλασάρισμα εγώ. Εδώ έχω λιώσει λευκή σοκολάτα. Τι μπορεί να κρύβει αυτή η κουζίνα. Αγόρι μου, δεν στο τρώει κανείς. Λοιπόν, μόνο ένας μπορεί να στο φάει. Ποιος? Ο Μπρούνο. Ελπίζω να μείνουν εδώ τώρα. Πόσο καιρό διατηρούνται τα τσουρέκια αφού τα φτιάξουμε? Α, μπράβο, μπράβο. Κοίταξε, 2-3 μέρες το τσουρέκι τρώγεται και είναι πολύ πολύ μαλακό. Αν είναι καλυμμένο, αν είναι σκεπασμένο δηλαδή με μια μεμβράνη, ναι, μπορεί να διατηρηθεί και περισσότερο. Μπορούμε... Στο ψυγείο ή όχι? Ναι. Και στο ψυγείο ακόμα καλύτερα. Μπορούμε να καταψύξουμε κάποια κομμάτια και μετά. Γίνεται αυτό. Ναι, γίνεται. Να είναι ψημένα ή είναι να άψει τα ζύμη? Ψημένα. Σημαίνει να τα καταψύχεις και όταν θες μετά από 15 μέρες τα βγάζεις, ναι, και γίνονται, είναι στα φρέσκα. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω να κάνω την επικάλυψη του ενός με σοκολάτα λευκή. Εμένα πάντως η γιαγιά μου κάθε χρόνο τα φτιάχνει και μοιράζει στις τρεις κόρες της. Έτσι. Είναι κάποια πράγματα που είναι παράδοση. Λευκή είναι σοκολάτα λοιπόν έχω λιώσει εγώ εδώ πέρα. Και τώρα μια και λέω σοκολάτα, θα σε περιμένω 25 και 26 Απριλίου στο Ηράκλειο της Κρήτης που θα πάω να κάνω σεμινάριο σοκολάτα στην Κωνσταντίνα. Θα έρθεις? Α, 25-26, ναι. Τι είναι? Είναι Παρασκευή και Σάββατο. Όχι, ενώ είναι μετά το δεν Πάσχα. Δεν θα εκπομπή για να πάει σε σεμινάρια σοκολάτας. Γιατί όχι. Έχουμε εκπομπή. Πάντα έχουμε να μου πεις. Είχαμε. Σαν μια φίλη μου που μου λέει, αύριο έχεις δουλειά. Λέω, Παρασκευή προς Σάββατο, γιατί ζω, τι είναι? Τι σεμινάρια σοκολάτα, δηλαδή τι θα δείχνεις? Γιατί τεχνικές μας κάνεις σοκολάτας. Τώρα αυτά, αγόρι μου γλυκό, γιατί? Που ξεκίνησα χθες. Λοιπόν, εδώ λευκή σοκολάτα. Ισχύει ότι η λευκή σοκολάτα είναι πιο παχυντική από όλες τις σοκολάτες? Ναι, γιατί περιέχει ζάχαρη. Περιέχει πολύ περισσότερη ζάχαρη, περιέχει γάλα αρκετό. Είναι λίγο πιο παχυντική. Εντάξει, εγώ παλιά νόμιζα το αντίθετο. Ναι. Ότι η λευκή είναι πιο άπαχη. Με τις λιγότερες θερμίδες είναι η μαύρη σοκολάτα. Ναι. Εντάξει, αυτό η μπίτερ που λέμε. Λίγο δεν θέλω να καλυφθεί ολόκληρο το τσουρέκι και θα ρίξω από αυτό. Θα σου ρίξω λίγο ακόμα, λες. Όχι, ας το κάνουμε διάφορα. Είναι καλό. Λοιπόν, θα καλύψεις αυτό. Να καλύψουμε μικρό ή να καλύψουμε μεγάλο, τι θέλεις? Μεγάλο.